Γεια σας, καλώς ήρθατε σε μια νέα σειρά. Prison Architect είναι το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι, αν το ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο χτίζεις μια φυλακή και τη διαχειρίζεσαι μετά. Έχεις κρατούμενους, προσλαμβάνεις φρουρούς. Γενικότερα έχει πολύ βάθος σαν παιχνίδι, παρόλο που τα γραφικά δεν φαίνονται και τόσο wow, ας πούμε. Αλλά γενικά να ξέρετε σε όλα τα παιχνίδια ότι όταν ένα παιχνίδι δεν έχει και πολύ καλά γραφικά, πολύ πιθανό να έχει πάρα πολύ καλό gameplay. Δεν πάνε μαζί αυτά. Εμείς θα φτιάξουμε μια φυλακή μεγάλη. Θα βάλουμε fog of war να μην βλέπουμε όπου την υπάρχουν φρουροί, ας πούμε, οι κάμερες. Θα έχουμε περιπτώσεις που θα χάνουμε, όπως είναι να έχουμε πολλούς θανάτους ή γενικά να μείνουμε χωρίς λεφτά. Θα έχουμε και συμμορίες μέσα στη φυλακή μας. Θα γίνονται και πάρα πολλά γεγονότα, όπως να καεί κάτι, δεν ξέρω και εγώ τι, έτσι από το πουθενά, και να είναι πιο δύσκολο. Θα υπάρχει καιρός και θερμοκρασία. Ας πάμε να παίξουμε και θα καταλάβετε πώς είναι το παιχνίδι. Για να δούμε. Αυτοί εδώ είναι οι εργάτες. Θα κάνω μια παύση. Σε 23 ώρες και 53 λεπτά θα έρθουν 8 prisoners. Καταρχήν να διαβάσουμε το γράμμα. Ναι, που λέει ότι κάθε φυλακή χρειάζεται έναν φύλακα. Θέλουμε κελιά, θέλουμε κουζίνα. Ευχαριστούμε, φίλε μου. Ωραία. Και ξεκινάμε από εδώ στην ουσία. Εδώ βάζουμε τα σκουπίδια μας και εδώ έρχεται ότι delivery, ότι φέρνει να παίξει τη φυλακή. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ένα σχέδιο. Ας πούμε ότι θα έρχεται ένα διάδρομος από εδώ. Εδώ. Και ας πούμε ότι μόλις φτάνουν εδώ πέρα στο διάδρομο, θα έχουμε μία ρεσεψιόν εδώ μέσα. Τώρα σχεδιάζω εγώ τη φυλακή, δεν τη χτίζω στην ουσία, και μετά θα βάλω να χτιστεί όταν βάλουμε τον χρόνο να κυλάει και θα έρθουν οι workers να την χτίσουν. Έχω κάνει παύση για να μην έρθουν οι prisoners και δεν έχω έτοιμη φυλακή. Λοιπόν, από εδώ πέρα θα υπάρχει ένας διάδρομος. Ας πούμε αυτό εδώ είναι ο διάδρομος. Και χρειαζόμαστε γραφεία. Για τα γραφεία office θέλει 4x4 το minimum, ας πούμε. Ναι, είναι 4x4. Άρα 1, 2, 3. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Κάτι δεν πάει καλά. Για να δούμε. 1, 2. Να το πάω από εδώ καλύτερα. 1, 2, 3, 4. Και εδώ τείχος. Και εδώ είναι διάδρομος. Ωραία, άρα έχουμε 1, 2, 3, 4. Και εδώ κλείνει το γραφείο. Εδώ θα είναι πόρτα. Πάμε το ίδιο. 1, 2, 3, 4. Εδώ πόρτα. Δεύτερο γραφείο. 1, 2, 3, 4. Και έχουμε και ένα τρίτο γραφείο. Και κλείνω εδώ το διάδρομο προς το παρόν. Και εδώ θα έχουμε πόρτα. Και εδώ είναι η ρεσεψιόν, όπως είπαμε. Όπου στη ρεσεψιόν θα... Από εδώ πέρα θα έχουμε μια πόρτα από όπου θα έρχονται οι φυλακισμένοι. Θα έχουν ένα κελί που βάζουμε προσωρινά πριν τους πάμε στα μόνιμα κελιά τους. Ας πούμε θα είναι λίγο μεγαλύτερο. Για να δούμε. Ωραία. Και τι άλλο πρέπει να φτιάξουμε? Κουζίνα και το μέρος που θα τρώνε. Άρα ας πούμε ότι η κουζίνα θα είναι ένα μικρό δωμάτιο εδώ πέρα, και εδώ πέρα θα τρώνε. Εδώ θα τρώνε με πόρτα εδώ πέρα, ας πούμε.
Ωραία. Να κάνουμε και μπάνια. Να τους βάλουμε να κάνουμε και μπάνιο εδώ πέρα. Και εδώ ας πούμε ότι είναι τα deliveries. Αυτό είναι. Θα φέρνουμε μέσα από εδώ πέρα ό,τι παίρνουμε θα είναι το, η αποθηκούλα ας πούμε της φυλακής. Ωραία, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Θα χτίσουμε τη φυλακή έτσι. Και βάζω το χρόνο να κυλήσει. Έχουμε, εδώ είναι τα λεφτά μας. Έχουμε 15 χιλιάρικα. Μόλις χάλασα, νομίζω ξεκινάμε με 30. Είναι πανάκριβο το κεντρικό κτίριο. Και το πάω λίγο στο γρήγορο. Ήρθαν οι εργάτες. Ξεκινάνε να κόβουν τα δέντρα. Μέχρι να έρθει και το φορτηγάκι, όπως βλέπετε, να μεταφέρει τα τούβλα. Οι εργάτες τώρα κουβαλάνε. Είναι αρκετά δυνατοί. Να κουβαλάνε μόνο τους τα τούβλα. Για να δούμε. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια πόρτα. Θα βάλουμε objects large jail door. Είναι εδώ πέρα η πόρτα. Να την εδώ πέρα και την κουβαλάει αυτός. Την έβαλε την πόρτα. Και τι έμεινε για να φτιαχτεί. Να το. Έτοιμο το βασικό κτίριο. Και τώρα πάμε στους τοίχους. Έχει μείνει το σχέδιο, γι' αυτό τα κάναμε. Και τώρα σχεδιάζουμε το πού θέλουμε να μπουν οι τοίχοι. Ωραία. Εδώ ήταν το γραφείο. Και άλλο γραφείο και άλλο ένα γραφείο. Για να δούμε. Α, ναι, να βάλω και τις πόρτες όσο χτίζεται. Λοιπόν, θέλουμε πόρτα φυλακής για το κελί τους εδώ πέρα και για την κουζίνα. Μια απλή πόρτα για να μπαίνουν στο μπάνιο, δεν μας πειράζει. Εδώ θέλουμε μια πόρτα που λέει μόνο για προσωπικό για να μπουν στην αποθήκη μας. Και για το κάθε γραφείο μια πόρτα που είναι μόνο για προσωπικό. Επίσης για τα γραφεία θα βάλουμε μια μεγάλη jail door ή όχι. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Ναι. Και για την κουζίνα θέλουμε δύο jail doors. Μία, όχι τζέιλορ, μία πόρτα προσωπικού που θα μπαίνουν από εδώ οι μάγειρες και εδώ θα υπάρχει μία πόρτα στην οποία θα βγαίνουν για να σερβίρουν τους κρατούμενους. Νομίζω πως πάει πολύ καλά μέχρι τώρα, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Γενικά το παιχνίδι όσο προχωράει θα δείτε ότι γίνεται χαμός, οι κρατούμενοι σκοτώνται μεταξύ τους, τσακώνονται. Είναι κάτι σαν κολόζωα, ας πούμε. Είναι εγκληματίες έτσι κι αλλιώς. Και τι έχουμε κάνει τώρα. Α, ναι, ξέχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Utilities. Θέλουμε ρεύμα, παιδιά. Χωρίς ρεύμα δεν πας πουθενά. Ωραία, θα φτιάξω ένα δωματιάκι. Ας πούμε εδώ έξω. Αυτό με μία πόρτα εδώ πέρα στο οποίο θα βάλουμε μία γεννήτρια για να παράγει ρεύμα. Επίσης πού πάμε, reports, ναι, grants. Εδώ πέρα υποτίθεται αναλαμβάνουμε κάποια πράγματα που μας λέει και μας δίνει κάποια λεφτά για να τα υλοποιήσουμε και αν τα υλοποιήσουμε παίρνουμε extra λεφτά. Όπως λέει εδώ πέρα, ποιον, εδώ πέρα λέει αυτό, να χτίσεις δύο γραφεία, να προσλάβεις ένα warden, ένα φύλακα, να ξεκλειδώσεις λέει το finance μέσα από το bureaucracy
και να κάνεις, να προσλάβεις μια οικονομολόγο, όπως είναι, πώς λέγονται αυτά. Μου δίνει 5.000 αν το διαλέξω να το κάνω, το διάλεξα, και 5 όταν τα καταφέρω και τα ολοκληρώσω. Και εδώ μου λέει να φτιάξω ένα staff room και να έχω τουλάχιστον 5 φρουρούς. Μια χαρά, και αυτό γίνεται να φτιάξω. Μέχρι 2 μπορώ να διαλέξω τη φορά. Τώρα έχουμε χρόνο να φτιάξουμε τη γεννήτρια που λέγαμε. Εδώ. Και του νερού. Να το και το νερό. Για φέρτε και φτιάξτε το. Λοιπόν, κάνω μια παύση να γεμίσουμε τα δωμάτια μου είναι. Είπαμε δωμάτια θα είναι γραφεία, αυτά τα τρία. Ωραία. Ρεσεψιόν θα είναι αυτό εδώ το δωμάτιο. Κουζίνα. Τα μπάνια εδώ κάτω. Λοιπόν, η αποθήκη. Και εδώ θα είναι το κρατητήριο που θα μπαίνουν πριν πάνε στα δικά του σκυλιά. Που θα έχει ο καθένας στα δικά του. Και ψάχνω και το κηλικείο, ας πούμε, καντίν, εδώ θα τρώνε. Ωραία. Είναι κάτι που δεν έφτιαξα. Νομίζω τα υπόλοιπα θα τα φτιάξουμε πιο μετά. Αν χρειαζόμαστε ένα staff room. Πού θα μπει το staff room τώρα να μου πείτε. Είναι ένα θέμα. Ωραία. Θα φτιάξουμε εδώ. Για να το δω. Στο planning. Θα ανοίξουμε από εδώ πόρτα. Θα είναι διάδρομος για τα κελιά τους. Θα φτιάξουμε να έχει διαδρόμους και σε αυτά τα σημεία. Εδώ θα είναι διάδρομος, ας πούμε. Για πιο μετά. Ας επιπλώσουμε λίγο τα γραφεία. Βάζοντας ένα γραφείο για να γίνει μια χαρά, πρέπει να έχει μια καρέκλα, ένα γραφείο. Να συμβάλλουμε από ένα γραφείο. Ένα γραφείο στο καθένα. Μια καρέκλα. Πάρε και την καρέκλα σου. Αυτά εδώ τα ντουλάπια για να βάζουν τα αρχεία τους. Και νομίζω είμαστε εντάξει με τα γραφεία. Τι χρειάζεται, μια κουζίνα. Ή μάλλον η ρεσεψιόν τι χρειάζεται. Ένα γραφείο, ένα τραπέζι και μια καρέκλα. Πάμε και να πάρουμε το γραφείο, την καρέκλα και θέλουμε και ένα τραπέζι, table, στο οποίο θα αλλάζουν οι κρατούμενοι, θα βάζουμε ρούχα για να αλλάζουν. Έτοιμο γι' αυτό. Ας το ξεκινήσουμε λίγο να προχωρήσει. Ήρθε το ρεύμα. Παίρνουμε και καινούργια υλικά εδώ πέρα. Λοιπόν, το ρεύμα υπάρχει εδώ πέρα. Τα λέω, βλέπετε, θα πάθει υπερφόρτωση. Θα βάλω μερικά capacitors και με ένα καλώδιο. Μισό λεπτό. Ενώνουμε εδώ πέρα και περνάω καλώδια κατά μήκος της φυλακής. Για να δούμε. Τα περνάνε σιγά σιγά, βάζουν τα τραπέζια. Δουλεύουν σκληρά. Έχουμε ακόμα 17 ώρες μέχρι να έρθουν οι κρατούμενοι. Πρέπει να έχουμε έτοιμη τη φυλακή μας. Για να δω. Μπαίνουν και τα capacitors. Να το ρεύμα. Ήρθε το ρεύμα στη φυλακή μας.
και νομίζω πως καλό είναι να πάμε να φέρουμε μέχρι εδώ. Ωραία. Τώρα πρέπει να φέρουμε και το νερό. Το πρόβλημα με το νερό είναι ότι βάζοντας ένα, ας πούμε, μεγάλη σωλήνα που μεταφέρει πολύ νερό, περνάνε από τις σωλήνες μέσα οι κρατούμενοι. Χτίζουν τούνελ και πάνε να τραπτεύσουν. Γι' αυτό προσπαθούμε να μην βάλουμε πολλές τέτοιες μεγάλες σωλήνες. Φέρνω μια κύρια εδώ πέρα και θα εξαπλώσω μικρότερες. Πάμε λίγο παρακάτω. Όπου χρειάζεται. Λοιπόν, για να φτιάξουμε μια κουζίνα τώρα, θέλουμε cooker, fridge και νεροχύτη. Άρα βάζουμε το νεροχύτη μόλις θα βρω. Να, νεροχύτης εδώ. Εδώ έχουμε και το φούρνο και ένα ψυγείο. Θα ήθελα να βάλω και ένα κάδο απορριμμάτων. Ωραία. Τι άλλο θέλουμε? Στα sours. Τα sours θέλουν sour head. Είναι αυτό που για να κάνουμε μπάνιο. Θα βάλουμε εδώ μερικά. Και για να μην πλημμυρίσουμε κιόλας, θα βάλουμε και αυτά που απορροφούν το νερό, που έχει τρύπα και περνάει κάτω. Λοιπόν, τουαλέτα, χρειάζεται τουαλέτα εδώ πέρα και bench, παγκάκι για να κάθονται οι κρατούμενοι που έρχονται. Δείτε στην τουαλέτα θα κάθεται ο άλλος. Εγώ θα βάλω και μερικά κρεβάτια σε περίπτωση που κάποιος νηστάξει, ας πούμε. Καλό είναι να κοιμούνται. Γενικά οι prisoners έχουν ανάγκες. Δεν μπορούν να... Άμα δεν είναι ευχαριστημένοι με τη ζωή τους στη φυλακή σου, τα κάνουν όλα μαντάρα και μπάχαλο και δεν θα περάσει και πολύ καλά. Λοιπόν, και το νερό που χρειάζεται για τις τουαλέτες, ας πούμε, να περάσουμε εδώ μικρούς σωλήνες και θα είμαστε καλυμμένοι, πιστεύω. Για να δούμε. Το κάνουμε λίγο στο γρήγορο. Τα κρεβάτια το κουβαλάνε, βλέπετε, με την απίστευτη δύναμή τους. Ωραία, βλέπετε εδώ έχουν, βάζουν όλα τα πράγματα στην αποθηκούλα. Και μένει να φτιάξουμε και το καντίν, το οποίο θέλει ένα serving table. Ωραία, τραπέζι σερβιρίσματος. Για να δω. Objects. Από εδώ θα σερβίρονται τραπέζια για να κάθονται να τρώνε και παγκάκια για να κάθονται να τρώνε στα παγκάκια τους. Άρα θα βάλουμε νομίζω είναι αρκετό να βάλουμε και τα παγκάκια. Θα ήθελα να χωράει, να έχω διάδρομο και να βάλω λίγο πιο πέρα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Οπα, βλέπω εδώ λείπει νερό. Θα βάλουμε νερό και εδώ πέρα. Και νομίζω η φυλακή μας είναι έτοιμη. Αφού πρώτα προσλάβουμε, όπως είχαμε πει, προσωπικό, χρειαζόμαστε το διευθυντή της φυλακής μας, ο οποίος θα έχει γραφείο εδώ πάνω. Χρειαζόμαστε δύο μάγειρες να μαγειρεύουν. Και τι άλλο? Πρέπει να ξεκλειδώσουμε, λέει, το finance από το bureaucracy εδώ πέρα. Finance. Πληρώνεις 500 και περιμένεις 6 ώρες να ξεκλειδωθεί αυτή εδώ η τύπησα, η οικονομολόγος, και να την προσλάβουμε και αυτήν στο δικό της γραφείο. Αυτό ήταν το επεισόδιο προς το παρόν. Ελπίζω να σας άρεσε.
Στο επόμενο επεισόδιο θα έρθουν οι κρατούμενοι και θα αρχίσουμε να βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί, αν θα τα καταφέρουμε, αν η φυλακή προς το παρόν είναι πετυχημένη ή δεν είναι πετυχημένη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά. Bye bye.